Κύριε Γενική Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, σύντροφε Δημήτρη Κουτσούμπα, σε καλωσορίζουμε στα Γεννητσά, σε μια πόλη που στη διάρκεια, σε μια περιοχή μάλλον που στη διάρκεια της πανδημίας βρέθηκε στο κόκκινο, όπως όλοι γνωρίζουν στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τους θανάτους, σε ό,τι αφορά την κατάσταση στα δύο νοσοκομεία. Η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις προσωπικού παραμένει στο ίδιο επίπεδο και θα λέγαμε, χωρίς να είναι σχήμα λόγου, ότι η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Μήνα το μήνα, τρίμηνο το τρίμηνο, εξάμηνο το εξάμηνο, μπορούμε να το λέμε χωρίς να υπερβάλλουμε ότι η κατάσταση χειροτερεύει. Ήδη στο νοσοκομείο Γιαννητσών, πλέον πέρα από τα προβλήματα που έχουμε καταγγείλει με δεκάδες παρεμβάσεις, με δεκάδες ανακοινώσεις, με κινητοποιήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα και γνωρίζει ο λαός των Γιαννητσών. Πέρα από όλα αυτά, έχουμε να προσθέσουμε ότι πλέον στην εφημερία της παθολογικής κλινικής δεν εφημερεύει πλέον ειδικός παθολόγος σε αρκετές από τις εφημερίες, αλλά αναλαμβάνει επικεφαλής της εφημερίας γενικός γιατρός, γιατρός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο οποίος έχει την ευθύνη της δευτεροβάθμιας φροντίδας των νοσηλευόμενων ασθενών, πράγμα εντελώς επικίνδυνο που έχουμε καταγγείλει. Είναι γιατροί που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν αφοσιωθεί στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όλα τα χρόνια της θητείας τους στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Και καλούνται τώρα, λόγω των ελλείψεων προσωπικού, που όλο και χειροτερεύουν, όλο και μειώνεται το προσωπικό, καθώς παρετούνται συνάδελφοι, καθώς φεύγουν, γιατί δεν αντέχεται αυτή η κατάσταση. Και έρχεται να προσθεθεί τώρα σε αυτά όλα και ένα τραγικό περιστατικό πριν από δύο μέρες, πριν από μία μισή μέρα για την ακρίβεια, συνάδελφός μας στην ώρα της εφημερίας κατέρευσε, κάνοντας 13 εφημερίες μέσα στο μήνα, για μήνες αρκετούς, το τελευταίο διάστημα κατέρευσε και αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα υγείας, βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, παλεύοντας για τη ζωή του. Αποφιλότιμο σε μια προσπάθεια να κρατηθεί το τμήμα και το νοσοκομείο, γιατί το ακτινολογικό είναι ένα νευραλγικό τμήμα σε κάθε νοσοκομείο, όπως όλοι γνωρίζουν, και δεν μπορεί να λειτουργεί ένα νοσοκομείο χωρίς ακτινολογικό τμήμα, είναι προφανές. Αποφιλότιμο από ένας γιατρός αφοσιωμένος στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, στους ασθενείς, με το φιλότιμό του κτλ., βρίσκεται τώρα στην εντατική να παλεύει για τη ζωή του. Καθυστερήσαμε λίγο γιατί συνεδριάζαμε για αυτό το θέμα, γιατί βγάλαμε ανακοίνωση πριν από λίγο και την μοιράσαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στους φορείς και στους συναδέλφους μας. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι οι αγώνες που κάναμε έχουν αποτελέσματα, με την έννοια ότι ο κόσμος είναι πλέον ενήμερος, δεν υπάρχει η προπαγάνδα των μηχανισμών σε τοπικό επίπεδο, δεν λειτουργεί από μόνη της. Όσο μπορούμε την προσπαθούμε να τη σπάσουμε, ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό, σε έναν βαθμό σημαντικό θα έλεγα, οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο. Θα θέλαμε ακόμα περισσότερο να ανταποκριθούν, θα τους θέλαμε σε κάθε κινητοποίηση εκεί να καλύπτουν τα γεγονότα. Θα θέλαμε επίσης και το λαό δίπλα μας, τα σωματεία τα οποία συσπηρώθηκαν σε πρώτη φάση ήταν το 20 νομίζω τον Οκτώβριο, που συσπηρώθηκαν 27 σωματεία σε κοινό ψήφισμα και κινητοποιήσεις κτλ. Κοινή ήταν και η συνάντηση των σωματείων της περιοχής στην Έδεσα, αλλά και στα Γιαννητσά που κάναμε συσκέψεις. Υπάρχουν βήματα τα οποία πρέπει να επιταχυνθούν, πρέπει να δυναμώσουν. Εκεί βρίσκεται η λύση, κατά τη γνώμη της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Πέλλας. Δεν πρέπει να περιμένουμε από κάποιον σωτήρα, από κάποιον μεγαλόσχημο τοπικό παράγοντα να λύσει τα προβλήματα. Τα προβλήματα θα λυθούν μόνο με τη δράση, με την κινητοποίηση, με την επιβολή του δίκαιου του λαού της περιοχής, που πρέπει να έχει υψηλού επίπεδου υγεία με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του, με βάση τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης. Υπάρχουν επιτεύγματα της επιστήμης τα οποία είναι απρόσιτα. Απρόσιτα υπάρχουν για να τα εκμεταλλεύονται μεγάλες επιχειρήσεις στον χώρο της υγείας. Αυτοί που έχουν χρήματα δεν είναι προσιτά στον λαό. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε
Και ευχαριστούμε για τις όποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει στο παρελθόν με κοινοβουλευτικές ερωτήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Βουλή. Περιμένουμε τις απαντήσεις από την τελευταία ερώτηση στη Βουλή που έγινε για το θέμα, για τα θέματα αυτά που αναφέρουμε και άλλα πολλά στην Βουλή. Λοιπόν, περιμένουμε τις απαντήσεις των Υπουργών Υγείας με ενδιαφέρον, να δούμε τι θα μας απαντήσουν. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε πολλά για το κύριο θέμα που είναι το θέμα της υγείας. Εμείς έχουμε να πούμε ότι μπορεί άλλες φορές να συμφωνούμε και άλλες φορές όχι με τη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά πάντα εκτιμούμε τη συνέπειά του. Η θέση τους είναι σταθερές και υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα. Εκεί μας βρίσκεται και εμάς σύμφωνος. Τα τελευταία χρόνια αυτό που ζούμε είναι μια δαιμονοποίηση του δημόσιου τομέα, μια δαιμονοποίηση της διαχείρισης από το δημόσιο και μια παράλληλη δαιμονοποίηση και ως ατόμων των δημοσίων υπαλλήλων, των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων, ως σαν από αυτούς να ξεκινάνε όλα τα δεινά του τόπου και οποιαδήποτε λύση να περνάει από την αφαίρεση δικαιωμάτων μας και την αφαίρεση δικαιωμάτων μας είτε σαν εργαζόμενους είτε γενικότερα της δημόσιας διαχείρισης. Εμείς σαν σύλλογος αυτό ήμασταν και είμαστε απέναντι. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πράγματα όπως το σκουπίδι, όπως η υγεία, όπως η παιδεία. Προσθέτω και τη διαχείριση των αποβλήτων που είναι μια πολύ σημαντική βιομηχανία πίσω από χωρίς αυτήν, αν και αν δεν υπάρχει δημόσιος χαρακτήρας, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την υγεία του τόπου, αλλά και για την υγεία του λαού και της κοινωνίας. Επίσης, έχουμε, να πούμε το πιο πρόσφατο, ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε και μια παρέμβαση στο τελευταίο νομοσχέδιο που έρχεται, το οποίο κάνει τη δημοτική αστυνομία, πάβει να είναι το δημοτική και γίνεται μια αστυνομία με χειροπέδες και με γκλόπ. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση για προσλήψεις στα θέματα της ασφάλειας και του ελέγχου. Δηλαδή, έχουμε δύο παράλληλα πράγματα αυτόν τον καιρό. Το ένα είναι, φαίνεται εξωτερικά, που είναι η δημοτική αστυνομία, και το άλλο είναι η καθιέρωση του εσωτερικού ελέγχου μέσα σε κάθε δημόσια υπηρεσία. Αυτός ο εσωτερικός έλεγχος, κάποιοι που έχουμε κάνει στρατό, νομίζω είναι το γραφείο 2, που υπάρχει, που δίνει δικαιώματα μέσα στα άτομα που θα βρίσκονται μέσα στον εσωτερικό έλεγχο, που θα είναι επιλογή της διοίκησης, να ελέγχουν, χωρίς να καθορίζονται τα όρια του ελέγχου τους, οποιαδήποτε λειτουργία, ώστε να μην υπάρχουν προϊστάμενοι, διευθυντές κτλ. Ακόμη ένας έλεγχος, δίπλα σε κάθε δήμαρχο και δίπλα σε κάθε περιφερειάρχη. Και σε αυτό είμαστε αντίθετοι. Ουσιαστικά οι πολίτες της Πέλλας, άρα και οι εργαζόμενοι στην περιφέρεια, που είναι ένα κομμάτι αυτών των πολιτών, αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα που υπόθηκαν σε σχέση με τα δύο νοσοκομεία της Πέλλας, τα οποία είναι ένα οργανικά, Έδεσας και Γιάννητσών, και τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας ούτε καν σαν κέντρα υγείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν απλές εξετάσεις, γνωματεύσεις κτλ., οι οποίες η εύκολη λύση είναι η παραπομπή στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Και καταλαβαίνει ο καθένας τι κοστολόγιο σημαίνει και τι απώλεια εργατορών για τον κάθε εργαζόμενο, αλλά και επιπλέον και ένα κόστος της εύκολης παραπομπής στον ιδιωτικό τομέα, όπου εκεί πληρώνονται αδρά απλές εξετάσεις και τα 50 ευρώ και λοιπά, 100 ευρώ φεύγουν σύννεφο. Άρα ένας πολίτης της Πέλλας και ένας εργαζόμενος για να μπορεί πραγματικά να λύσει το πρόβλημα υγείας που τυχόν αντιμετωπίζει, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και βαθιά το χέρι στη τσέπη, γιατί είναι ανεπαρκέστατες υπηρεσίες υγείας που μπορεί και του προσφέρονται τοπικά. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι το ΚΚΕ το κάνει, αλλά και θα το συνεχίσει να επιμένει, ότι το λεγόμενο δωρεάν σύστημα υγείας, το ΕΣΥ, το οποίο είναι μόνο κατ' επίφαση δωρεάν και όχι ολοκληρωμένο, ότι πρέπει πραγματικά στην υπηρεσία του κόσμου να γίνουν όλες οι προσπάθειες και από το κόμμα για να είναι πραγματικά αρρωγός στον κάθε πολίτη που έχει ανάγκη. Ευχαριστώ. Στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε της ομάδας γυναικών αναδείχθηκαν, έτσι και εδώ αυτά θα πούμε κυρίως, τα ζητήματα
τα ιδιαίτερα που αντιμετωπίζει ο γυναικείος οργανισμός. Χιλιάδες γυναίκες στο νομό μας εργάζονται εποχικά μάλιστα, έτσι, για ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα ζωής, εργοστάσια, κονσερβοποιία και τα λοιπά, τα οποία επιβαρύνουν ιδιαίτερα τον γυναικείο οργανισμό. Έχουμε επίσης πάρα πολλές γυναίκες αγρότησες σε χωριά που είναι μεγάλος ο νομός, έτσι, από μακρισμένα χωριά, τα οποία βρίσκονται μακριά και από το νοσοκομείο, που δεν λειτουργούν, όπως μας είπε και οι συνάδελφοι γιατροί, τα κέντρα υγείας. Μάλιστα, πρόσφατα στην Κρία Βρύση μάθαμε και εκεί κάναμε και κινητοποίηση με συμμετοχή της ομάδας ότι έμεινε και χωρίς γιατρό στα επίγοντα το ιατρείο, πράγμα άκρως επικίνδυνο. Μην μιλήσουμε για το, ακόμα και για παιδίατρους. Δεν υπάρχει, πιστεύω, πώς το λένε, γυναίκα που να μην έχει πληρώσει έστω και μία-δύο φορές ιδιώτη παιδίατρο. Και, δηλαδή, τι να πούμε για την κατάσταση αυτή, πόσο μπορεί να λένε ότι κόπτονται για την ποιότητα ζωής των παιδιών, των γυναικών. Και από την άλλη, υποχρηματοδότηση και τα λεφτά πηγαίνουν στους λίγους κυκλεκτούς. Προληπτικές εξετάσεις, τεστ ΠΑΠ, μαστογραφίες, όλα αυτά. Πρόσφατα και εγώ ρώτησα στο νοσοκομείο Γεννητσών αν γίνονται. Μου είπανε όχι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα στο ΙΚΑ, ας πούμε, Γεννητσών μόνο και άμα πετύχεις ραντεβού. Για την υπολειτουργία της γυναικολογικής κλινικής που και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και τέλος και για το ζήτημα της κακοποίησης των γυναικών που αναδεικνύεται τελευταία από πολλά περιστατικά, στο νομό μας να πούμε ότι δεν υπάρχει ούτε μία δομή που να μπορεί να συμβουλέψει, να αγκαλιάσει αυτές τις γυναίκες άμα θελήσουν να καταγγείλουν, να βγούνε από τον εφιάλτη που ζουν, όπως και για τα παιδιά. Αυτά θα παλέψουμε σαν ομάδα γυναικών, όπως και για τους ηλικιωμένους, ξέχασα να πω, μια αυτοπασχολούμενη προχθές που μιλάγαμε μας έλεγε ότι έχει 3 ηλικιωμένους να περιποιηθεί, έτσι, και το κατάστημα. Για όλα αυτά, λοιπόν, εμείς θα είμαστε πάντα μπροστά και θα καλέσουμε τις γυναίκες να δυναμώσουν τον αγώνα τους. Και ευχαριστούμε και ξανά που μας ακούσατε. Θέλω να αναφέρω ότι ο κλάδος ο δικός μας εκπροσωπεί ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων στο νομό μας, στα κονσερβοποιεία, διαλογητήρια και τέτοια. Οι εργαζόμενοι αγωνιούν για τα θέματα της υγείας και ιδιαίτερα γιατί ο κλάδος μας είναι, ανήκει σε χαμηλά οικονομικά στρώματα και δεν έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί. Οπότε ζητάμε να ενισχυθεί η πρωτοβάθμη βαθμή υγείας. Επίσης, τα δύο τελευταία χρόνια, παρόλο με το ζήτημα του COVID, παρόλο που οι εργοδότες κάνανε κάποια προσπάθεια να λάβουν κάποια μέτρα ασφαλείας στα εργοστάσια, αυτό που θέλω να αναφέρω ήταν ότι έγινε μεγάλη εξάπλωση του ιού στα εργοστάσια. Εμείς αυτό που ζητήσαμε ήταν να λάβουν πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα εργοστάσια για τους εργαζομένους όσον αφορά το COVID, καθώς επίσης και για τις ίδιες συνθήκες εργασίας και υγιεινής. Όπως επίσης και να αναλαμβάνει ο ίδιος ο εργοδότης τα τεστ που γίνονται μέσα στο εργοστάσιο. Βέβαια, δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση για αυτό το θέμα των τεστ. Καθώς επίσης και η άδεια νόσησης να θεωρείται σαν άδεια ασθενείας και να πληρώνεται κανονικά από το ΙΚΑ. Φυσικά αυτό δεν γίνεται. Είμαστε κι εμείς κοντά στους εργαζόμενους της υγείας. Συμπάσχουμε κι εμείς μαζί τους. Τα αιτήματα τα δικά μας είναι η μόνιμη και πλήρη σταθερή εργασία με αορίστου χρόνου συμβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, μονιμοποίηση όλων των υφισταμένων εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Καμιά περίκοπη στο επικίνδυνο και ανθυγιεινό επίδομα,
αναδρομική αναγνώριση από τις 1 Ιανουαρίου 20 της γεννηθήσεως προϋπηρεσίας με συμβάσεις μίσθωσης έργου και την κατάταξη στα ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια. Οι ψευδεπίγραφτες συμβάσεις έργου υπέκρυπταν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και σήμερα στηρούμαστε σημαντικές για το βιοπορισμό μας απολαβές. Αξιοπρεπείς αμοιβές με αναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας με τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας, αυστηροποίηση και επιβολή κυρώσεων στους Δήμους που δεν χορηγούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας με αναδρομική ισχύ, καθορισμός του είδους και του αριθμού του δικαιωμένου τα ΜΑΠ, αναδρομική ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά από το 12 έως και το 19, περίοδο που άδικα και παράνομα είχε πενταχθεί ο κλάδος από τη λίστα. Χορήγηση αυτοτελούς κωδικού επαγγέλματος, καθαρίστρες σχολικών κτηρίων στο σύστημα Εργάνη και πιστοποίηση επαγγέλματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαρήκαμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Το δικό μας ακτινολογικό βρίσκεται υπό διάλυση. Εδώ και πολλούς μήνες δουλεύουμε μόνο 3 γιατροί, που για να δουλέψει το ακτινολογικό το δικό μας που έχει 3 τμήματα χρειάζεται 9 γιατρούς. Παρ' όλα αυτά δουλεύαμε επί μήνες ολόκληρους μονάχα 3 γιατροί και αυτή τη στιγμή δουλεύουμε μονάχα 2 γιατί ο άλλος ο συνάδελφος χαροπαλεύει στο Παπαγεωργίου. Είναι θλιβερό, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Έχουμε ενημερώσει τη διοίκηση, ξέρουμε ότι η διοίκηση κάνει πάρα πολλές ενέργειες για να φέρει γιατρούς. Δυστυχώς τόσους μήνες έχουμε μείνει εμείς οι τρεις και τις τελευταίες 2 μέρες οι 2 μας. Απαιτούμε να μην διαλυθεί το ακτινολογικό, γιατί αν διαλυθεί το ακτινολογικό, διαλύεται και το νοσοκομείο. Θέλουμε γιατρούς. Για να δουλέψει οριακά το ακτινολογικό, θέλει τουλάχιστον 4. Είμαστε 2 αυτή τη στιγμή. 2 γιατρούς ζητάμε. Είναι 3 τα τμήματα του ακτινολογικού. Αξονικός, μαστογράφος και απλό ακτινολογικό. Τρέχουμε από το ένα τμήμα στο άλλο, ένα άτομο όλο το 24ωρο. Δυστυχώς ο ένας ο συνάδελφος χαροπαλεύει και εμείς είμαστε οριακά να φτάσουμε και εμείς σε αυτό το σημείο. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, θέλουμε τουλάχιστον 2 γιατρούς για να δουλεύουμε οριακά. Γονείς ή αδέλφια οι οποίοι προστατεύανε τα παιδιά τους ή τους αδερφούς τους διότι ήταν από 67 μέχρι 100% αναπηρία πριν τα μνημόνια πέρανε εξαρτήτου ορίου ηλικίας αν συμπληρώναν 25 χρόνια δουλειάς πέρανε σύνταξη. Με τον νόμο Κατρούγκαλο ήρθαν και είπανε στο δημόσιο με 25 χρόνια δουλειάς πάλι στο δημόσιο στα 50 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα στα 62. Και γνωρίζετε ότι στον ιδιωτικό τομέα με το δημόσιο ο χώρος δουλειάς δεν έχει καμία σχέση. Πόσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες και πόσο δύσκολα αυτοί οι άνθρωποι τα φέρνουν βόλτα για να συντηρήσουν αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δίπλα τους. Γι' αυτό ζητώ από την πλευρά, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, που πιστεύω έχει ευαισθησία σε τέτοια ζητήματα, να το καταθέσει στη Βολή και να ζητήσει αυτό το πράγμα να γίνει ένα. Ό,τι προς το δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Στα 50 χρόνια με 25 χρόνια δουλειάς. Σας ευχαριστώ. Όταν μιλάμε για βιομηχανικές περιοχές, όπως η Κεντρική Μακεδονία που βγήκε πρωταθλήτρια στη μεταποίηση, είναι τρομακτικό το να υπάρχουν τέτοια ζητήματα στις δομές υγείας. Και γιατί το λέω αυτό. Καθημερινά, στους χώρους εργασίας, γίνονται εργασιακά ατυχήματα. Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι από εκεί μέσα να μπορούν να φεύγουν όρθιοι όταν δεν μπορούν, παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες των υγειονομικών, να τους παρέχουμε την περίθαλψη που τους αξίζει. Γιατί το λέω αυτό. Τις προάλλες έγινε ένα εργατικό ατύχημα, ένας ακροτηριασμός δακτύλου και ο συνάδελφος αναγκάστηκε να μεταφερθεί στη Λάρισα προκειμένου εκεί να τον αναλάβει εξειδικευμένος πλαστικός χειρουργός. Παράλληλα, όταν αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του κλάδου και των βιομηχανιών όπου εργάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι εποχιακοί και μόνιμοι, πρέπει να πιάνουμε το ζήτημα σφαιρικά, όχι μόνο της υγείας, μαζί με και την υγεία. Γιατί ένα ενδεχόμενο βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης είναι πρώτον πυλών. Πέρυσι χαρακτηριστικά, δίπλα στις εγκαταστάσεις μεγάλης βιομηχανίας, ξέσπασε πυρκαγιά. Ήμασταν τυχεροί, και το λέω αυτό, γιατί
Η βιομηχανία βρισκόταν στη Σκίδρα και η πυροσβεστική ήρθε από την Έδεσα. Έκανε μισή ώρα να έρθει. Φαντάζεστε τι προεκτάσεις θα έπαιρνε το γεγονός εάν η φωτιά, αν η πυρκαγιά πήγαινε στις εγκαταστάσεις όπου ήταν μέσα οι εργαζόμενοι. Δεν θέλουμε σαν μέλος, δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι προεκτάσεις μπορούσε να πάρει. Παράλληλα, οι δομές υγείας στο νομό πώς θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, να περιθάλψουν τόσο πολύ κόσμο, όταν ακόμα και για ένα άτομο αναγκαζόμαστε να τον πάμε στη Λάρισα. Σε μία σύσκεψη που προηγήθηκε της απεργίας, ο Μπάμπης Αποστολίδης, ο πρόεδρος της ΕΝΥΠ, μας είπε πως είναι... πως δεν είναι σίγουρο αν θα λειτουργήσει το κέντρο υγείας Κρύας Βρύσης. Ευτυχώς με τον έναν ή τον άλλο τρόπο λειτουργήσε. Και στην Κρύα Βρύση υπάρχουν και εκεί μεγάλες βιομηχανίες της μεταποίησης. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως όχι μόνο ως κάτοικοι, αλλά και ως εργαζόμενοι του νομού, έχουμε αφαιθεί στη μοίρα μας. Δηλαδή μπαίνουμε στο εργοστάσιο, και το αν θα βγούμε όρθιοι εξαρτάται από το αν θα είμαστε τυχεροί, αν δεν θα μπλέξουμε σε κάποιο εργατικό ατύχημα. Δεν υπάρχει μια οργανωμένη δομή να μας περιθάλψει. Αντίστοιχα, οι βιομηχανίες αναγκάστηκαν να προσλάβουν, όχι γιατρό, νοσοκόμο. Νοσοκόμο μόνο και μόνο, για βιομηχανίες μιλάμε, οι οποίες απασχολούν 3.000 και 4.000 κόσμο εποχιακά το καλοκαίρι που βρίσκεται εδώ πέρα η περιοχή σε... οργασμό παραγωγής, νοσοκόμο, γιατί, για να δηλώνει τα self-test. Δηλαδή, ακόμα και να χρειαστεί να παρέμβει άμεσα γιατρός, να πιάσει κάποιο σημάντα σε έναν εργαζόμενο, θα περιμένουμε να έρθουν οι μηχανικοί για να το βγάλουν. Δεν θα υπάρξει γιατρός να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, καθώς βρήκαμε στο ΚΚΕ μία... ένα αποκούμπι, το οποίο έχει καταθέσει και στην Βουλή με περωτήσεις τα επιμέρους ζητήματα του κλάδου μας, όπως για το ζήτημα των ενσύμων, για να μπορούν να βγουν οι συνάδελφοι στο Ταμείο Ανεργίας πιο εύκολα την περίοδο της πανδημίας που δεν συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό. Σας ευχαριστώ.